Καλώς ορίσατε λοιπόν στην μεγάλη γιορτή. Στον πόλεμο θα πούν άλλοι, αλλά το ξαναλέω, οι εκδηλώσεις των φιλάθλων είναι σε κόσμια πλαίσια και άλλωστε σε αυτή την περιοχή του κόσμου δεν χρησιμοποιούν έτσι αβασάνιστα τέτοιες βαριές λέξεις. Στη γιορτή λοιπόν, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η σειρά των play-off ισοδυναμεί με μια γιορτή του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός καλείται απόψε να δείξει ότι έχει το μέταλλο του πρωταθλητή, της ομάδας που ακόμα και όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο ξέρει να τον γκρεμίζει τον τοίχο και να αισθάνεται δυνατή, να αντλεί δύναμη μέσα από τις κακουχίες και τις αναμονιές. Μακάμπη η οποία πάντως περιμένει εδώ και 7 χρόνια να ξαναπατήσει τον ευρωπαϊκό χρόνο. Θυμηθείτε ότι το ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας είναι το ζευγάρι του περσινού τελικού στη Βαρκελόνη. Πάμε λοιπόν να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να αλώσει το Γιάν Τελιάου και να ξαναφέρει την Μακάμπη στην Αθήνα. Rebound από τον Steven Smith μετά το άστοχο σουτ του Οχαϊόν, ο οποίος είναι θα έλεγα εξημισίας με τον Devin Smith, αλλά ειδικά αυτός ο παίκτης αποκάλυψη για τη Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα με τον Steven Smith να καρφώνει στην πίσω πόρτα της Ισραηλινής άμυνας από την assist πάσα του Νίκ Καλάθη. Διαμαντίδης και Steven Smith. Καλάθη σε διστακτικά. Ψάχνει ένα στήριγμα, μια βοήθεια. Τελικά πάει μόνος του μέσα και βάζει το Καλάθη χωρίς φόβο, με πολύ πάθος. 6-2 Παναθηναϊκός. Και δεν πάει να λέει πόσο το απολαμβάνει. Άλλωστε φαίνεται και από την απόδοσή του. Πάλι ο Νίκ και Καλάθη και φάουλ. Αν μη τι άλλο, ο νεαρός Άσος δείχνει ότι έχει θάρρος, έχει κουράγιο. Πήρε τη ρεβάνς και με το παραπάνω, αφού απέκτησε και το δικαίωμα για βολή. Το φάουλ το χρεώθηκε μάλιστα ο Σκορτιανίτης. Σαρσαρίς αντί του Σμιθ. Συνεχώς γι' αυτό μιλούν οι Ισραηλινοί συνάδελφοι αυτές τις μέρες. Περπέρογλου. Καλάθης αυτή τη φορά δεν θέλει να σουτάρει. Ο Περπέρογλου θέλει και παραθέλει. Πάρ' το μέσα. 15-13. Ένας καλός Περπέρογλου μπορεί να γίνει κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Λάγκφορντ. Rebound. Χάρη στην προσπάθεια του Steven Smith το μάζεψε ο Καλάθης, ο οποίος πατάει τον γκάζι και φτάνει μέχρι το τέρμα του δρόμου. 31-35. Το χρειάζεται αυτό ο Παναθηναϊκός. Να ανοίξει λίγο το ρυθμό όταν έχει την ευκαιρία. Να βγάλει ένα εύκολο καλάθι με τον Νίκο, ο οποίος είναι μέτρο του είδους. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Thriller προβλέπετε. Ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να ξεκουράσει τον Διαμαντίδη εδώ και ώρα. Καλάθης για 3. Ναι! 40-35. Σε κέριο σημείο του αγώνα. Καλάθης άρπαξε μια γερή σφαλιάρα από τον Μπατίστ και από τον Περπέρογλου. Δικαίως. Αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου του μιλάει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης του Καλάθη. Ο Αλβέρτης, ο οποίος ο Πανός του λέει μη σταματά να σουτάρεις. Αυτό είναι το μυστικό του καλού σουτέρ. Τον βλέπετε τον Φραγκίσκο. Μου λέγει νωρίτερα ότι του φαίνεται πολύ άβολο το κοστούμι. Πάλι ο Ελιάου έκανε τη ζημιά. Ο Ελιάου έχει 5 στα 7 σουτ. Όλοι οι άλλοι όμως είναι στο 60%, αλλά ο Καλάθης στο 40%. Αλλά ο Καλάθης δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Παιδί του Μάρτη, υπό την έννοια ότι από τα κολεγιακά του χρόνια έχει μάθει ότι το Μάρτη ξυρίζουν το γαμπρό. Τότε ήταν ηγέτης άλλωστε στους Florida Gators. Εδώ κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σκορτιανίτη. Την προστατεύει έστω με δυσκολία. Δεν θέλει να κάνει βιαστική επίθεση ο Παναθηναϊκός. 5 εναντίον 5. Καλάθης ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Και σουτάρει αυτός για 3. Ναι! 46-38. Συγχωρήστε μου την ενθουσιώδη κραυγή, αλλά προσπαθώ να πατήσω στα παπούτσια του Νίκ να καταλάβω πώς θα αισθάνεται αυτή την ώρα μετά από το άστοχο της τελευταία στιγμή στην Τρίτη. Σήμερα είναι η βραδιά του. Καλάθης ζητά και πάλι την μπάλα. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα σουτάρει. Ο Σμιθ από τη γωνία. Μέσα και αυτό. 49-38 ο Παναθηναϊκός. Όταν έχει την καλή κυκλοφορία της μπάλας βρίσκει
το σωστό σουτ. Και όταν έχει και το μακρινό σουτ, είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη δεν έχει την όμοιά της. Εξού και τα 6 ευρωπαϊκά. Ο Χαγιόν, τίποτα. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού τον πήρε είδηση. Απλά το απαγόρευσε το λέει που πατάει πολύ δυνατά και πηδάει ψηλά ο Χαγιόν. Διαμαντίδης. Καλάθης, δεν θέλει να σουτάρει. Δίνει στον Πατίστο, ο οποίος περιμένει ακροβολισμένος, αλλά δέχεται την τάπα, έρχεται ο Καϊμακόγλου να βάλει ένα καταπληκτικό καλάθι. 1:32 πριν το τέλος. Κώστας Καϊμακόγλου. Γιασκεβίτσιος αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του. Και το παιχνίδι θα τελειώσει. Και βέβαια την τελευταία λέξη τη λέει ο Παναθηναϊκός. Και η τελευταία λέξη είναι εάλλο το Τελ Αβίβ σήμερα. Η δε πόλης είναι πλέον πολύ πιο κοντά για τον Παναθηναϊκό. Εκλήθη να δείξει το μέταλλο του πρωταθλητή και απέδειξε ότι αυτό το μέταλλο είναι ατσάλι. 78-69, ακόμα και όταν η Μακάμπη γύρισε από το μείον 11 και προηγήθηκε 4-5 λεπτά πριν το τέλος, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ψύχρεμος, μεθοδικός και σοβαρός και οργανωμένος και βρήκε τους ήρωες που χρειαζόταν, τα σωστά πρόσωπα, τις σωστές επιλογές, χωρίς καθόλου να πτωηθεί, χωρίς καθόλου να τρομάξει. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, ένα ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στην Αθήνα, εκτός απρόπτου. Μην το δέστε κόμπο ότι θα γίνει Πέμπτη, μέσω εβδομάδα. Πάντως την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 και ξέρει πλέον ότι έχει ξαναφέρει την κατάσταση στα χέρια του.